κοντά προδοσία γιατί είναι αρκετή εκ των συνεταίρων μαζί μου. Κάτι πάρα πολύ σημαντικό και όσο μεγαλύτερο. Σε τις μηνύσεις, ας πούμε, σε συνθήκες ακόμα. Και καθίδρυση να μου αφήσει και στα δύο. Ας να αφήσει τρίτη φορά. Αποτελεί ύψιστο στοίχημα για την κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, αλλά κυρίως ύψιστο στοίχημα για την Ελλάδα να μπορέσουμε να κάνουμε όσο γίνεται γρηγορότερα τη μετάβαση ψηφιακή εποχή. Και σε αυτό εσείς ως ΕΠΕ θα μας βοηθήσετε, διότι εσείς έχετε τη γνώση, αλλά έχετε και την εμπειρία της δράσης στην Ελλάδα, ώστε να διορθώσουμε τα προβλήματα που έχει το περιβάλλον στην Ελλάδα για εργασίες αυτού του είδους. Σας διαβεβαιώ όμως ότι για την κυβέρνησή μας όλα αυτά αποτελούν μεγάλη προτεραιότητα. Βλέπω ότι το τελευταίο διάστημα έχει γίνει και έχει ξεκινήσει μια πολύ μεγάλη συζήτηση για την επέτειο των 200 χρόνων από την Επανάσταση του 1821. Νομίζω ότι σε αυτά τα 200 χρόνια ένα μεγάλο στοίχημα εν όψη λοιπόν του 2021 είναι ακριβώς μια νέα επανάσταση των επιστημών, της τεχνολογίας, του πολιτισμού, του σύγχρονου ανθρώπου που συνδέεται με τις τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών.